Σε καλό κλίμα, χωρίς όμως να γίνει κάποιο θεαματικό βήμα, διεξήχθη η τρίτη κατά σειρά συνάντηση μετά τη Βιέννη και τα Σκόπια των δύο υπουργών εξωτερικών Νίκου Κοτζιά και Νικολά Ντιμητρόφ στην Αχρίδα της Φύρομ. Οι εναπομείναστες διαφορές επικεντρώνονται στο ονοματολογικό, το εύρος χρήσης αλλά και τη συνταγματική αναθεώρηση, προκειμένου να απαλληφθούν αλυτρωτικές αναφορές. Όπως καταλαβαίνετε, όσο πιο κοντά ερχόμαστε και λύνουμε όλα τα ζητήματά μας. Απομένουν όλο και λιγότερα θέματα για συζήτηση. Αλλά είναι και τα πιο δύσκολα. Κάνουμε ειλικρινείς συζητήσεις, υπάρχει πρόοδος, υπάρχουν όμως ακόμη διαφορές, δήλωσε μετά το πέρας της συνάντησης ο Νικολά Ντιμητρόφ. Θα ενημερώσουμε τους πρωθυπουργούς μας. Πρόσθεσε τον πρωτόγους Λιούβα. Η διαδικασία συνεχίζεται. Είμαι ζακάζενο βοσ λένιοτ περιόντ ένα κβάτρια θλάρνα στρέτμπα κατά στρίστο τα κακήμων πριν λίκατε σε βίδαμ στο κολέγα τα Κοτσίας, ο Νίκος. Έχει σχεδιαστεί μια μελλοντική τετραμελή συνάντηση όπου θα έχω την ευκαιρία να συνάδελφω. Οι επόμενες συναντήσεις των δύο υπουργών εξωτερικών αναμένεται να διεξαχθούν στις 3 και 4 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της τετραμερούς διασυνοριακής συνάντησης, αλλά και στις 11 και 12 Μαΐου στο Σούνιο στη Σύνοδο των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Βαλκανίων με τις χώρες του Βίζενγκραντ και τις 5 υποψήφιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.